χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην έκθεση Κατοικία και Design 2007. Βρισκόμαστε στο Παμπελοπονησιακό στάδιο, εδώ που βρήκε φέτος στέγη έκθεση Κατοικία και Design. Έχουμε και εμείς το δικό μας περίπτερο, καθώς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια όπως θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προωθεί τα προϊόντα της περιοχής μας, προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόπου μας. Εκτός βέβαια από το δικό μας περίπτερο, υπάρχουν και άλλα περίπτερα τα οποία θα σας τα δείξουμε. Θα σας δείξουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις υπηρεσίες που εσείς θέλετε να επωφεληθείτε. Εκτός βέβαια από εσάς που μας παρακολουθείτε, αξιόλογο και πρέπον, θα ήταν να βρεθείτε και εδώ και να αποτελέσετε με όλους αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν στην έκθεση αυτό το κοινό το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια που βρήκε φέτος στέγη στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι με συνοδοιπόρους εσάς. Καλό μας ταξίδι! Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα της έκθεσης Κατοικία και Design. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μπάση στην εταιρεία Grand Italia. Grand Italia. Η οποία χρονολογείται 14 χρόνια περίπου. Περίπου, η ανακρίτηση το 1993, η οποία είναι εξειδικευμένη στα πρότυπα δάπεδα laminate, προβερνικωμένα, φελός, linoleum. Επίσης είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε στο χώρο τουλάχιστον της νοτιοδυτικής Ελλάδος τα πρότυπα δάπεδα. Επίσης σαν πρωτοπορία έχει το κλειδωτό Uniclick, το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο σε σχέση με άλλα κλειδώματα. Αυτή είναι η εταιρεία η οποία προσφέρει και τεχνικό συνεργείο, εγγυημένη τοποθέτηση, διότι παράλληλα με τα άψογα προϊόντα που προσφέρει, παρουσιάζει ένα άψογο αποτέλεσμα όσον αφορά για το απρότυπα δάπεδα laminate, προβερνικωμένα, φελός και λινόλεο. Είναι κάτι καινούργιο, κάτι πρωτοποριακό από ό,τι μας λέτε στην περιοχή, έτσι, στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, η τεχνολογία προχωράει. Άρα, πριν 13 χρόνια είχαμε το laminate κόλλητο, η τεχνολογία προχώρησε, έβγαλε το κλειδωτό και παράλληλα άψογα δείγματα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, συνέχεια η γκάμα της εταιρείας αναβαθμίζεται. Παράλληλα με τα δάπεδα, σαν εισαγωγική εταιρεία, τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει την δραστηριότητά της παράλληλα με τον όμιλο Φράγκου στα ενεργειακά τζάκια γαλλικά, τα Zeguin Didier Redoute, τα οποία είναι τα καλύτερα, ειλικρινά το λέω, τα καλύτερα στον κόσμο και με την καλύτερη εγγύηση των 7 ετών. Εκτός από τα ενεργειακά τζάκια, έχουμε και μοναδικά κομμάτια επίπλων από την Ολλανδία, εισαγωγής Ολλανδίας. Πιστεύω ότι η εταιρεία μας, παράλληλα με τον όμιλο Φράγκου, μπορούμε και προσφέρουμε στον πελάτη μας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που έχει σχέση με δάπεδο, τζάκι, επίπλων. Από την πλευρά της εταιρείας Grand Italia προσπάθησε να δώσει τουλάχιστον στο χώρο της εκθέσεως και στον πελάτη που θα περάσει να την επισκεφθεί κάτι το ξεχωριστό, τουλάχιστον για το πακέτο που προσφέρει. Πρότυπα δάπεδα, ενεργειακά τζάκια και ωραία κομμάτια από ολλανδικά έπιπλα. Βρεθήκαμε εδώ στον κατάλληλο χώρο που ο καλλιτέχνης δίνει τα ρέστα του που λέμε στην κάθε ομιλουμένη στο γυαλί.
Σας καλωσορίζω καταρχήν στο περίπτερό μας. Ευχαριστούμε πολύ, καλώς σε βρήκαμε. Καταρχήν η δουλειά μας λέγεται η αλλογραφία. Είναι μια τελείως διαφορετική τεχνική από όλες τις υπόλοιπες που γνωρίζει ο κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια επάνω σε γυαλί, σε οποιοδήποτε τζάμι. Κάνουμε πολλές εφαρμογές από φωτιζόμενο πίνακα, πορτάκια κουζίνας, κάνουμε διαχωριστικά πάσο, παραβάν, καθρέφτες, κάνουμε οροφές, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ενδιαφερόμενος, ό,τι μπορεί να θέλει να διακοσμήσει στο χώρο του, μπορούμε να το διακοσμήσουμε πάντα ό,τι έχει σχέση με το τζάμι. Ο κάποιος θα φοβόταν, μήπως είναι δεσμευτικό. Μπορούμε αυτό να το απαντήσουμε ότι ναι, μεν είναι πρωτότυπο, αλλά μήπως αποτελεί δέσμευση σε κάποιο σπίτι. Δέσμευση δεν αποτελεί από τη στιγμή που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος ένα σχέδιο της δικής του πάντα επιλογής με τους χρωματισμούς που ταιριάζουν στο χώρο του, γιατί πάντα πηγαίνουν στο χώρο του κάθε ενδιαφερόμενο, οπότε μελετάμε το χώρο και έτσι η τέχνη ούτως ή άλλως στην καθημερινότητα ποτέ δεν είναι δεσμευτική. Πάντα προσπαθούμε να μορφύνουμε το χώρο χωρίς να κουράζουμε τον άνθρωπο που μένει μέσα και φυσικά προσπαθούμε πάντα με το χρώμα να το τονίσουμε, να το ομορφύνουμε, να το ζωντανέψουμε, γιατί το χρώμα είναι ζωή, είναι ζωντάνια. Επειδή μερικοί δεν έχουμε την τέχνη στο χέρι μας και έχουμε τη φαντασία, μπορεί κάποιος να έρθει και να σας πει το όνειρό του και εσείς να πάρετε, ας πούμε, το στυλό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι και να το κάνετε πράξη? Φυσικά και γίνεται. Όλα τα όνειρα στο Creative Studio του Νίκου Καγιαφή γίνονται. Εννοείται, όλα γίνονται πραγματικότητα, βεβαίως. Τελικά είναι δύο. Είναι η ρητίνη, το οποίο είναι και το περίγραμμα ουσιαστικά που γίνεται πάνω στο γυαλί το σχέδιο, και τα εσμαλτικά χρώματα, τα οποία είναι τα χειροποίητα. Είναι το χειροποίητο δηλαδή μέρος της δουλειάς μας. Αυτά τα δύο υλικά με το συνδυασμό της τέχνης, της φαντασίας, έχουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή δημιουργούμε, δίνουμε ζωή στο γυαλί, δίνουμε πνοή στο γυαλί. Ο καθρέφτης είναι ίσως κάτι που αποτελεί πραγματικότητά μας καθημερινή. Όλοι θα περάσουμε τον καθρέφτη μας. Βλέπω λοιπόν ένα σχέδιο πρωτότυπο. Πώς συζητάνε τον καθρέφτη τους να είναι διαφορετικός, όχι μόνο προς το σχέδιο της κορνίζας, αλλά και προς το τζάμι? Έχει μεγάλη ζήτηση ο καθρέφτης στις μέρες μας, γιατί κατά ψέματα μέσα σε ένα σπίτι ποτέ δεν λείπει ένας καθρέφτης. Επειδή λοιπόν ένας καθρέφτης σκέτος είναι μονότονος, πάντα ζητάνε μια απλή διακόσμηση, κυρίως στις γωνίες ή περιμετρικά, μια μπορντούρα λεγόμενη στον καθρέφτη. Έτσι ζωντανεύουν τον καθρέφτη και όταν πάει κάποιος να δει τον εαυτό του, είναι λογικό να δει και κάτι πιο όμορφο. Το ζητάνε. Έχει μεγάλη ζήτηση. Και ο καθρέφτης έχει ζήτηση και τα πορτάκια της κουζίνας έχουν αρκετή ζήτηση και οι πόρτες οι εσωτερικές με τζάμι έχουν ζήτηση. Τα υπέρθυρα, τα πάντα. Όλοι ό,τι έχουν σχέση με το γυαλί το ζητάει ο κόσμος. Συνήθως τι ρωτάει ο κόσμος περισσότερο, τι είναι αυτό που τον απασχολεί? Μήπως νομίζω ότι είναι κάτι το ακριβό? Ακριβώς αυτό. Φοβούμενος λοιπόν για τις τιμές, πάντα είναι λίγο δεμένος ο κόσμος και πάντα ρωτάει το πόσο κάνει, αν είναι ακριβό. Όχι, μπορούμε να κάνουμε την αλλογραφία σε πολύ καλές τιμές, γιατί ο κόσμος επιλέγει τι θα πληρώσει. Δηλαδή, δίνουμε τη δυνατότητα ανάλογα με το σχέδιο να κυμανθούμε οικονομικά με κάθε βαλάντι που μπορεί να αντέξει κάθε τσέπη του ενδιαφερόμενου. Δεκαπέντε χρόνια Διαμαντόπουλος, in style and classic, κύριε Διαμαντόπουλε. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ενεργά όλο αυτό το διάστημα, δημιουργώντας ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά βάσει της πολύ καλής ποιότητας κατασκευής και του πολύ καλού σερβίς που παρέχουμε. Έχουμε το ευτύχημα να υπάρχουν δύο ξεχωριστοί χώροι ουσιαστικά, στημένοι τελείως διαφορετικά, με τη δικιά τους φιλοσοφία και το δικό τους πνεύμα. Υπάρχει η μοντέρνα μας σειρά, που χαρακτηρίζεται περισσότερο από τις λιτές γραμμές και τη φιλοσοφία την πιο ανάλαφρη, και υπάρχει και η νεοκλασική μας σειρά με κομμάτια διαχρονικά, στιβαρά στο χρόνο, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία και κατασκευή. Εμείς δίνουμε ένα πολύ σημαντικό, μάλλον μια πολύ σημαντική έτσι, βάρος, βαρύτητα να το πω πιο απλά, στο όλο στήσιμο. Δεν μπορείς να πεις ότι το έπιπλο από μόνο του μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, έχει να κάνει με τα χρώματα που θα επιλέξουμε, είτε στα ξύλα είτε στα υφάσματα μιλάω τώρα, αλλά και συνολικά παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια έτσι χρειαστεί ο κόσμος, πηγαίνοντας στους χώρους και δίνοντας και τις προτάσεις μας ό,τι αφορά γενικότερα το στήσιμο, είτε σε ό,τι αφορά τους τοίχους, τα χαλιά και γενικότερα βοήθεια. Κάνουμε γενικότερα πρόταση στήσιματος συνολικά. Κάνουμε μια μελέτη του χώρου, καταγράφουμε ακριβώς το χώρο βάσει των διαστάσεων που εκεί υπάρχουν και βάσει αυτών
που βρίσκουμε εκεί και συναντάμε, προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηθεί σωστά το εμπόρευμα, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το ίδιο το σπίτι, αλλά και το εμπόρευμά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι στήρος επαγγελματισμός. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, είναι μέρος της δουλειάς μας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, προκειμένου να καλύψουμε την οποιαδήποτε απορία και αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί ουσιαστικά, να φέρουμε εις πέρας τον οποιοδήποτε προβληματισμό του και θέμα το οποίο μπορεί να επικρατεί και να το λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τραπεζαρίες, γενικότερα έπιπλα που αφορούν τον οικιακό χώρο, είτε τραπεζαρία, είτε σαλόνι, είτε σύνθεση, γενικότερα δηλαδή παρέχουμε πλήρως γκάμα στις επιλογές μας. Σε όλες τις δυνατές επιλογές που δίνονται, έχουμε δυνατότητα ειδικής κατασκευής που μπορούμε να έχουμε βάσει συγκεκριμένων σχεδίων που μπορεί να μας ζητηθούν, γιατί υπάρχει και κατασκευαστικό τμήμα που μπορούμε ουσιαστικά να καλύψουμε οτιδήποτε πιθανώς να έχει σκεφτεί κάποιος. Εμείς είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή δίνουμε το στίγμα μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξέλιξη. Πάντα υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και αυτό είναι που κυνηγάμε. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει όραμα, υπάρχει προϊστορία και βάσει αυτή στηριζόμαστε. Και σκοπός ουσιαστικός είναι να μεγενθύνουμε αυτό που ήδη έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ κόπο. Γνωρίζαμε για έξυπνους ανθρώπους. Γνωρίζαμε για έξυπνα παιδιά, γνωρίζαμε για έξυπνες γυναίκες και άνδρες. Κάποιοι ίσως θα γνωρίζουν και για το έξυπνο σπίτι. Μπορούμε πραγματικά να βρισκόμαστε σε μια καφετέρια και να ανοίξουμε το θερμοσύφωνα? Καλησπέρα καταρχήν. Ναι, μπορούμε. Αυτό είναι μία από τις δυνατότητες που μας δίνει το πρόγραμμα Νοήμων. Το οποίο είναι μία καινούργια ιδέα την οποία προσφέρουν τα καταστήματα Δούβρη σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πολύ πιο εύκολη τη ζωή τους. Το πρόγραμμα Νοήμων στην ουσία είναι ένας ακόμα άνθρωπος μέσα στο σπίτι μας, ο οποίος έχει σκοπό να μας προστατεύσει, να μας κάνει παρέα, να μας εξυπηρετήσει. Καταρχήν αντικαθιστά τα συστήματα ασφαλείας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο σύστημα συναγερμού, γιατί το ίδιο το πρόγραμμα είναι και σύστημα συναγερμού από μόνο του. Μπορεί, ενώ καθόμαστε σε μια καφετέρια και πίνουμε τον καφέ μας, να έχουμε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι μας. Μια διαρροή νερού. Αυτόματα το πρόγραμμα από μόνο του κλείνει την ηλεκτροβάνα, κόβει την παροχή νερού για να μην πλημμυρίσουμε και μας στέλνει μια ειδοποίηση στο κινητό μας, οπότε ξέρουμε τι πρόβλημα έχουμε αντιμετωπίσει. Μπορούμε μέσω κινητού να στείλουμε ένα μήνυμα και να ανάψουμε το θερμοσύφωνο, όπως είπατε, τον κλιματισμό ή τη θέρμανση του σπιτιού. Στην ουσία, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί και να ζητήσει ο κάθε πελάτης, γιατί κάθε χρήστης έχει διαφορετικές απαιτήσεις, μπορεί να προγραμματιστεί και να μας το προσφέρει το νόημα. Έρχεται κάποιος ειδικός και βάζει αυτό το σύστημα στο σπίτι. Μπορεί να γίνει σε ένα σπίτι που ήδη είναι κατοικήσιμο, μπορεί να γίνει σε ένα σπίτι που είναι υπό ανέγερση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το ιδανικό είναι σε ένα σπίτι το οποίο είναι υπό ανέγερση. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να μπει και σε ένα σπίτι το οποίο ήδη κατοικούμε. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός. Την μελέτη και τον προγραμματισμό την αναλαμβάνουμε εμείς στα καταστήματά μας και σε έναν ηλεκτρολόγο δίνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει την εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιον που να έχει ιδιαίτερες γνώσεις τεχνικά από άποψη ηλεκτρολόγου για να το αναλάβει. Τα πάντα τα αναλαμβάνουμε εμείς στο κατάστημα Δούβρη και του φροντίζουμε και την μελέτη και τη συνδεσμολογία, τα πάντα. Είναι κάτι στην ουσία πολύ εύκολο, πολύ πρωτοποριακό, μας λύνει τα χέρια και είναι και οικονομικό. Συνεπώς, ακόμα και αν κάποιος βρίσκεται σε ταξίδι, δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω για να ελέγξει αν είπαμε κλείσαμε το γενικό ή κλείσαμε αυτά. Όλα μπορεί να τα κάνει μέσω του κινητού του. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Μπορεί να φροντίσει τον Νοήμων για οτιδήποτε χρειαστεί ενώ λείπει μακριά. Ένας έξυπνος νους μέσα στο σπίτι μας, δηλαδή. Ακριβώς.